Κοίταξε, το έχω πει και το λέω πάρα πολύ και αναγκάστηκα να το πω. Πριν πολλά χρόνια, όταν έδωσα συνεντεύξεις σε σχέση με τη δουλειά μου, ποιος άνθρωπος είμαι εγώ. Έχω χάσει τον πατέρα μου από αλκοόλ, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες που μεγάλωσα και αναγκάστηκα σε πολύ μικρή ηλικία να φύγω από την οικογένεια, καθώς ήταν ένα τοξικό περιβάλλον. Και πριν 2 χρόνια έχασα τον αδερφό μου. Από το ίδιο. Από το ίδιο πράγμα. Ναι. Από το ίδιο. Ο οποίος αδερφός σου είχε παρασυρθεί από το αλκοόλ εξαιτίας του προβλήματος του πατέρα σου. Ο οποίος αδερφός μου παρασύρθηκε από το αλκοόλ από τον εαυτό του. Έτσι λένε ότι καμιά φορά τα πρότυπα στην οικογένεια είτε σε κάνουν να το ακολουθήσεις είτε να το συγχαθείς. Εγώ το έχω συγχαθεί. Εκείνος μάλλον το αγάπησε και στα δύσκολά του το ξεκίνησε. Αν και όπως μιλούσαμε, το είχε ξεκινήσει πολύ νωρίς. Έτσι στα πάρτι, στη συνέχεια. Το τέλος του ήταν τραγικό θέμα. Δηλαδή, μέσα στις παρασθήσεις του αλκοόλ έπεφτε κάτω, σωριαζόταν. Μιλάμε για νέο άνθρωπο. 54 έφυγε από τη ζωή. Είχαμε 12 χρόνια διαφορά. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολη η κληρική του εικόνα στο τέλος. Και πώς έφτασες σε αυτό το θέμα, δηλαδή λόγω δυσκολιών στη ζωή, ας πούμε, οικογενειακών, επιβίωσης, προσωπικών. Ήταν αδύναμος ο χαρακτήρας του για αρχή, θα σου πω. Μετά νιώθω πως έπαιρνε τη ζωή αλλιώς. Δεν την έπαιρνε στα χέρια του, τον έπαιρνε. Τον έπαιρνε. Και βρήκε άκρη στο αλκοόλ, δηλαδή ο ίδιος πως το συζητάγατε. Ναι, το συζητάγαμε. Με τον αδερφό μου είχαμε πολύ στενή σχέση και μάλιστα στο τέλος του δεν μπορούσε να τον εργαστεί. Εγώ τον συντηρούσα. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι το κακό του κομμάτι ήταν η κακή του εικόνα. Δηλαδή να βλέπεις έναν άνθρωπο άλλοτε ισχυρό, να σέρνεται στους δρόμους, να τα κάνει όλα πάνω του, να προσπαθείς να τον μαζέψεις, να κάνει αποτοξινώσεις, να το προσπαθεί, να λέει τα καταφέρνω, να μπαίνει μέσα, να ξαναβγαίνει, να ξαναμπαίνει. Και σε ποια ηλικία το χτύπησε, ας πούμε, άρχισε αυτό το πρόβλημα? Ο Αλέκος θυμάμαι ότι μετά τα 40 του είχε πια πάρει την κάτω βόλτα, δεν επέστρεφε. Δηλαδή σκέψου ότι είχε κάποια στιγμή και ένα τροχαίο, αυτό δεν το έχω ξαναπεί ποτέ, και σε αυτό το τροχαίο ήταν συνοδηγός και ήταν και ο άλλος. Είχα πάει στο νοσοκομείο και τον είχα δει σε χάλια κατάσταση, κομματώδη κατάσταση από το αλκοόλ, να αναστατώνει όλο το νοσοκομείο και να δημιουργεί τεράστιες φασαρίες προσβλητικές για την εικόνα του. Δηλαδή είναι αυτό που λες και γι' αυτό το λέω και στους ανθρώπους που ενδεχομένως μας παρακολουθούν. Γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Μην αφήνετε τον εαυτό σας να καταστρέφετε, βρείτε τη δύναμη και σηκωθείτε. Υπάρχει δρόμος. Υπάρχει διαδρομή να βγει στο φως ξανά, γιατί ήταν στο σκοτάδι. Διέλυσε όλη του τη ζωή. Και είχε κάποια οικογένεια, ας πούμε. Ήταν χωρισμένος και έχει και ένα γιο. Και είναι σαν να πίνει. Ήταν ένας πολύ πετυχημένος άνθρωπος. Αυτοδημιουργητός, δηλαδή έκτισε στη Σκόπελο που πήγε με μια ραπτομηχανή, μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Σε τι, τουριστικά. Ήταν ο πρώτος που άνοιξε τουριστικά μαγαζιά το 1974 σε ένα νησί. Και έραβε και αυτούς τους ζουρλομανδίες, τα λέω εγώ, αυτά τα ταφτάνια που φορούσαν οι άντρες, τα τύπου χίπης και αυτά εκείνη την εποχή, τσάντες. Δημιούργησε δηλαδή ένα στάτους στο νησί. Πήγαιναν όλοι και για να περάσουν όμορφα μαζί του και για να τον δουν. Όμως είχε αυτό. Τον έτρωγε το ποτό. Από τα 20 του περίπου, και να μην σου πω και λίγο μικρότερος. Από τόσο μικρός. Από εκεί και πέρα, ναι, έτσι ξεκινάει το αλκοόλ. Από την εφηβεία και μετά. Τα 15 αρχίζεις πια και βλέπεις ότι εθίζεσαι σιγά σιγά. Όμως ο πατέρας μου είχε έναν έλεγχο. Δηλαδή ήξερε ότι τώρα κάνω δουλειά και τώρα πίνω. Ο αδερφός μου τα ανακάτεψε όλα αυτά. Κατάφερε λοιπόν, έχτισε μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Το τέλος του είναι σκληρό. Γιατί είχε κάνει, ο πατέρας μου έχει το πιο σκληρό φινάλε.
21 Απριλίου είναι τα γενέθλια τα δικά μου. 21 Απριλίου είναι τα γενέθλια του αδερφού μου. 21 Απριλίου ο πατέρας μου, μέσα στις παρεστήσεις του αλκοόλ, έπεσε από τον μπαλκόνι, νομίζοντας ότι ήταν η πόρτα μας, έπεσε κάτω, χτύπησε. Και 4 Ιουνίου, δύο μήνες μετά σχεδόν, 1,5 μήνα, δεν άντεξε το σηκώτη του και όλο αυτό που έπαθε. Μόλις τα λεπορία του οργανισμού. Και απεβίωσε. Όμως και εκείνος είχε κάνει μια αποτοξίνωση, πενταετίας περίπου, και είχε μείνει για 3 χρόνια καθαρός. Αλλά ξέρεις, μετά την αποτοξίνωση, αν αρχίσεις... Και μετά ξανάρχισε. Ναι. Και αν μετά την αποτοξίνωση, δεν μου αρχίσεις να... Και εσύ πόσο χρόνο νομίζω να δημιουργήσεις μου τότε? Εγώ ήμουνα πολύ μικρή. Εγώ δεν τον θυμάμαι τον πατέρα μου ξεμέθιστο. Υπάρχει μια εικόνα που θυμάμαι πολύ δυνατή. Ναι, δεν τον θυμάμαι, Θεέ. Θυμάσαι μόνο μεθυσμένο. Ναι, μόνο μεθυσμένο. Και 3 ετών να τον ψάχνω στα καφενεία. Και ώσπου κάποια στιγμή, γι' αυτό με τη θάλασσα έχω μια περίεργη γοητεία, πήγα να τον βρω στην παραλία. Και αν δεν ήταν ένας λιμενικός, θα με έπαιρνε το κύμα για να πνιγώ. Και μου λέει, τι κάνεις εδώ? 3 ετών, ναι. Τον έψαχνα. Τον έψαχνα στα καφενεία. Για να τον αγκαλιάσω. Δεν ήξερα ότι ήταν μεθυσμένος. Εγώ είχαμε μαγαζιά και εγώ έφυγα από τη μάνα μου, ξεγλίστρησα να πάω να τον βρω. Για δισκόπελο μιλάμε. Ναι. Δεν καταλάβαινα δηλαδή. Έφυγα από τη μάνα μου απλά. Να βρω τον μπαμπά της. Να βρω τον πατέρα μου. Και επειδή αν πα κόπελο, εκεί τα καφενεία τέλος πάντων είναι πάνω από το κύμα, είναι ακριβώς το όριο για να. Και ευτυχώς, εντάξει, τα κατάφερα. Και όταν έφυγε, πόσο ήσουν να... Όταν έφυγε ήμουν 24, ήμουν στο Μέγκα και μου το ανακοίνωσε ο Γιάννης ο Δημαράς που τότε... Τι, δηλαδή, δουλεύω... 20 χρόνια το θυμάσαι μεθυσμένος? 20 χρόνια τον θυμάμαι πάντα μεθυσμένο ή τον θυμάμαι στο ψυχιατρίο που πήγα πολύ σκληρές εικόνες. Οι εικόνες της αποτοξίνωσης για έναν ασθενή παλιότερα είναι πολύ σκληρές, έτσι. Στο ψυχιατρίο, γιατί? Ναι, βέβαια, αποτοξίνωση. Αποτοξίνωση γινόταν στο ψυχιατρίο. Στο ψυχιατρίο, με πολύ σκληρές εικόνες, ζουρλομανδία που λέω εγώ, γιατί υπάρχουν στάδια να φύγεις από τον εθισμό σιγά-σιγά. Όντως τον είχαν δεμένο, δηλαδή. Βεβαίως. Πολύ δύσκολες εικόνες. Και από εκεί και πέρα που τις έζησα, να μην τη ζει παιδί. Και από εκεί και πέρα τον θυμάμαι ως φοιτητρία να πηγαίνω να τον συναντήσω, πηγαίνοντάς του το αγαπημένο του γλυκό, τον μπακλαβά. Και για να μου δείξει την αγάπη του και τη χαρά του, να τον τρώει όλο. Εντάξει, αυτό. Δύσκολες εικόνες, αλλά συνάμα και πολύ δυνατές για ένα παιδί. Και αυτές τις μέρες, επειδή είναι μέρες Χριστουγέννων, λέω το εξής. Ότι εγώ δεν θυμάμαι, σαν παιδί, να υπάρχει αρμονία στις γιορτές μέσα στο σπίτι. Θυμάμαι καυγάδες, φασαρίες. Και πάντα, ως παιδί, ήθελα να στολίζουμε το δέντρο. Ο πατέρας μου, χωρίς να το θέλει, το ρίχνε, το σπάγε από το μεθύσι του, από τα δύσκολά του τέλος πάντων. Και εγώ θυμάμαι την επόμενη μέρα, χωρίς να πτωούμε, να το ξαναστολίζω, να το ξαναβάζω τις μπάλες του, να πηγαίνω να αγοράζω, γιατί δεν είχαμε ανάγκη οικονομική. Είχαμε. Έπαιρνα από το σιρτάρι χρήματα και ούτε λείπανε και σε κανέναν. Άλλες εποχές τότε, μέχρι που ήρθε η καταστροφή. Και να ξαναστείνω αυτό το δέντρο. Αυτό το στήσιμο του δέντρου με έκανε αυτό που είμαι σήμερα. Δηλαδή, να μην αφήνω κανέναν να μου ρίξει το δέντρο.